Ο Λιγνίτης, το ενεργειακό χρυσάφι της δυτικομακεδονικής γης που έχει διασφαλίσει εδώ και 6 δεκαετίες την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, εξορίσσεται καθημερινά, μέρα και νύχτα, χειμώνα και καλοκαίρι, από τα έγκατα του μεγαλύτερου ανοιχτού λιγνητορυχείου των Βαλκανίων που βρίσκεται στον άξονα Κοζάνης, Πτολεμαϊδες, Αμιντέο και Φλόρινας. Εδώ στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ, εκτός από τον Λιγνίτη, ανασκάπτεται συστηματικά από την εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης και η ιστορία του τόπου. Πρόσφατα, μόλις ήρθε στο φως στην Ποντοκόμη ένας νεολιθικός οικισμός που χρονολογείται στα 6.500 χρόνια π.Χ. και περιλαμβάνει κτίσματα, εργαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους αλλά και μοναδικές βρεφικές ταφές. Πρόκειται για έναν οργανωμένο οικισμό που οι κάτοικοι του ήταν αγρότες, καλλιεργούσαν τη γη τους και έτρεφαν τα κοπάδια των ζώων. Δείχνουν ταφή μικρών μόνο παιδιών μέσα στα όρια του οικισμού και αντίθετα άλλη διαφορετική ταφική μεταχείριση για τους ενηλίκους. Παράλληλα, οι προϊστορικοί κάτοικοι της εν λόγω περιοχής είχαν πολύ καλά λίθινα και οστέινα εργαλεία και είχαν αναπτύξει τρίχρωμη κεραμική στα αγγεία τους. Τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρχαιολόγοι τους κάνουν να πιστεύουν ότι έχουμε ανάπτυξη μιας τοπικής τεχνικής, ενώ μια σφυρίχτρα που είναι κατασκευασμένη από οστό ζώο, η αρχαιότερη στην Ελλάδα, αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι είχαν ξεκινήσει να εξερευνούν και την μουσική τέχνη. Πρόκειται για ένα είδος σφυρίχτρας, ένα οστέινο αντικείμενο δηλαδή με μία οπή, το οποίο ανάγεται στην αρχαιότερη νεολιθική και είναι ένα από τα 4-5 αρχαιότερα μουσικά ηχητικά αντικείμενα στον ελλαδικό και ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Αυτό από μόνο το συνιστά σημαντικό έβριμα. Εκτός από την Ποντοκόμη, αποκαλύφθηκε και ο δεύτερος οικισμός, ο οικισμός της Μαυροπηγής, που χρονολογείται στην ύστερη εποχή του Χαλκού και την πρώιμη του Σιδήρου από το 1600 π.Χ. Εκεί η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε οικίματα και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ταφές ζώων, σκύλων και υποειδών, οι οποίες αποδίδονται σε συγκεκριμένη ιδεολογία. Στον εξωτερικό χώρο του οικισμού, των κτισμάτων τουλάχιστον που αποκαλύφθηκαν, βρέθηκαν και τρεις ταφές σύγχρονες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν για τις εποχές αυτές ότι έχουμε διάσπαρτη κατοίκηση, γιατί παρόμοιοι οικισμοί βρέθηκαν αρκετοί εδώ στην περιοχή και κατά την περσινή χρονιά και φέτος, και ταφή των νεκρών δίπλα στα σπίτια, άρα κοινωνική οργάνωση καταγένει όπως λέμε. Να σημειωθεί πως μέρος των σημαντικών ευρημάτων που βρέθηκαν στην Ποντοκόμη και την Μαυροπηγή εκτίθενται στην αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης που εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Στις 5 αίθουσές της οι επισκέπτες μπορούν να δουν προϊστορικά ευρήματα, μεταλλικά και χάλκινα κράνη, δόρατα, πύληνα σκεύη και μουσικά όργανα, μαρμάρινες στήλες και αγάλματα, αλλά και επιγραφές που μαρτυρούν την κατοίκηση της Κοζάνης από τους προϊστορικούς χρόνους.